Ζήτημα για πολλούς σήμερα είναι τελικά θα έχουμε να κάνουμε το 300 της Βουλής ή με τους 297, δεδομένου ότι οι τρεις της Χρυσής Αυγής ξέρετε πολύ καλά ότι είναι κρατούμενοι στις φυλακές. Πάμε να το λύσουμε το θέμα αυτό, να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, υπάρχει το ερώτημα αυτό που άκουσατε, κύριε καθηγητά, πριν από ένα λεπτό που έλεγα, ότι πολλοί αναρωτιούνται πώς θα γίνει αυτή η ψηφοφορία με τους 297 της Βουλής ή με τους 300 και πώς θα υπολογιστεί το 151 συν που χρειάζεται για να περάσει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι είναι προφυλακισμένοι, διατηρούν τη βουλευτική ιδιότητα. Απ' την άλλη μεριά, προφανώς, επειδή είναι φυλακισμένοι, δεν μπορούν να προσέλθουν στη Βουλή και να ψηφίσουν. Βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ας πούμε, σαν να ήταν με σπασμένα και τα δύο πόδια στο νοσοκομείο. Επομένως, χρειάζονται ακόμη 151 ψήφοι για να υπερψηφιστεί η πρόταση της πιστείας και σε αυτούς δεν θα μπορούν να υπολογιστούν σε καμία περίπτωση οι τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Θα μπορούσαν να αναπληρωθούν αν είχαν παραιτηθεί. Οπότε προφανώς θα αντικαθίστανται από τον επόμενο επιλαχόντα υποψήφιο βουλευτή. Και αυτό βεβαίως, κύριε καθηγητά, δεν επηρεάζει σε κάτι και είναι σαφές ότι εφόσον είναι νόμιμα προφυλακισμένοι, δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ούτε και με άδεια του εισαγγελέα, για να το κλείσουμε και αυτό. Όχι, η άδεια του εισαγγελέα αποκλείεται σε κάθε περίπτωση για την άσκηση της δικαιώματος ψήφου των βουλευτών, γιατί φανταστείτε, αν ο εισαγγελέας μπορούσε να αποφασίζει άλλοτε να το επιτρέπει, άλλοτε να το απαγορεύει, ουσιαστικά θα προκαθόριζε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας Βουλής. Μάλιστα. Άρα χρειάζονται 151 στους 297. Χρειάζονται 151 στους 297, μια που οι τρεις εξ αντικειμένου δεν μπορούν να είναι παρόντες. Τώρα, ένα σχόλιο σας. Πώς κρίνετε την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν σκεφτούμε ότι πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να εξασφαλίσει βεβαίως την επιτυχή έκβαση αυτής της πρότασης? Δίκιο. Νομίζω ότι παρόλα αυτά δικαιολογείται η κατάθεση της πρότασης πιστείας, διότι το νόημά της δεν είναι να εξασφαλιστεί, ας πούμε, η μετακίνηση βουλευτών από το κυβερνητικό στρατόπεδο στην κατεύθυνση αντιπολίτευσης, πράγμα που και αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά απλώς να υπογραμμιστεί η έντονη αντίθεση της αντιπολίτευσης σε συγκεκριμένη πράξη. Αυτό το νόημα έχει η πρόταση της πιστείας, ακόμα και όταν δεν μπορεί να προκαλέσει την πτώση της κυβέρνησης, δηλώνει μια έντονη αντίθεση σε ηθικό και πολιτικό επίπεδο σε μια κυβερνητική πράξη. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ για χαρά.